Από το ξέσπασμα της υπόθεσης Κασόγγι, ο Ντόναλντ Τραμπ υπήρξε ιδιαίτερα συγκρατημένος στις δηλώσεις του για την τύχη του Σαουδάραβα δημοσιογράφου. Όμως την Πέμπτη, σε ερώτηση της Washington Post, ήταν πολύ πιο ξεκάθαρος στις παραδοχές του. Πιστεύετε πως ο κύριος Κασόγγι είναι νεκρός? Σίγουρα έτσι μου φαίνεται. Πολύ λυπηρό. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε πως η χώρα του επιθυμεί να ξεδιαλύνει τι ακριβώς συνέβη και ξεκαθάρισε πως αν αποδειχθεί ότι ο Τζαμάλ Κασόγγι όντως πέθανε εντός του σαουδαραβικού προξενείου στην Κωνσταντινούπολη, τότε η αμερικανική απάντηση θα είναι, όπως χαρακτηριστικά είπε, πολύ αυστηρή. Οι τουρκικές αρχές από την πλευρά τους επιμένουν ότι διαθέτουν ηχητικά ντοκουμέντα από την εκτέλεση του Κασόγγι, ενώ οι έρευνες στην προξενική κατοικία συνεχίζονται. Παράλληλα, ο Υπουργός Εξωτερικών Μάικ Πομπέο ζητά να δοθεί περισσότερος χρόνος στο Ριάντ ώστε να ολοκληρώσει τις δικές του έρευνες. Είπα στον πρόεδρο Τραμπ ότι οφείλουμε να τους δώσουμε λίγες ακόμα ημέρες για να ολοκληρώσουν τις έρευνες ώστε να έχουμε πλήρη κατανόηση του τι έγινε. Στο σημείο αυτό θα μπορέσουμε να αποφασίσουμε ως προς το αν και το πώς θα απαντήσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες για τα γεγονότα σχετικά με τον κύριο Κασόγγι. Επί του παρόντος, οι τουρκικές αρχές εστιάζουν σε έναν άνδρα που εισήλθε στο σαουδαραβικό προξενείο της Κωνσταντινούπολης λίγο πριν την εξαφάνιση του Κασόγγι και ο οποίος είχε προηγούμενα μεταβεί στις ΗΠΑ ως μέλος της συνοδείας του πρίγκιπα διαδόχου Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν. Επιπλέον, η παρουσίαση των τουρκικών αποδεικτικών στοιχείων περί δολοφονίας του Κασόγγι εξακολουθεί να εκκρεμεί.